Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα make-up tutorial. Πριν κάτι μέρες ανέβασα ένα story στο Instagram. Με λένε Σοφία Σκαλκόσοβα στο Instagram, αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Και είχα πάρει πάρα πολλά story replies που μου ζητούσατε make-up tutorial. Πάρα πολύ μου ζητούσατε eyeliner tutorial. Οπότε είπα να κάνω ένα. Έχω δείξει κάτι vlog πως βάφουμε και γενικά στο TikTok, νομίζω έχω κάνει και dreading with me κτλ. Αλλά δεν νομίζω να έχω κάνει ένα πιο αναλυτικό make-up tutorial. Και μετά θα βγω, οπότε θα είναι και σαν get ready with me αυτό. Θα δω τι θα βάλω. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Λοιπόν, πάντα αρχίζω με skin prep. Βασικά δεν το κάνω κάθε φορά. Αυτό είναι από το Glow Recipe, το Avocado Ceramide Serum. Το βάζω μόνο πριν βαφτώ. Γενικά δεν βάζω πολλά πράγματα στο δέρμα. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ενυδατική κρέμα. Απλά προσωπικά προτιμώ να μην χρησιμοποιώ κάποια που να είναι σαν gel, γιατί μετά γίνεται περίεργο με το foundation. Επόμενο, χρησιμοποιώ το MAC Studio Radiance Foundation. Είναι αρκετά ελαφρύ. Δεν θέλω κάτι matte και να καλύπτει πάρα πολύ, αλλά θέλω να έχει όλο το πρόσωπο το ίδιο χρώμα. Γιατί έχω πολύ κόκκινα μάγουλα και γενικά να καλύψει ατέλειες κτλ. Και μετά χρησιμοποιώ τα bronzing drops από το Drunk Elephant τώρα που είναι καλοκαίρι για να γυαλίζει πιο πολύ. Να είναι και λίγο πιο σκούρο. Και μετά το κάνω με τα χέρια μου. Δεν ξέρω, προτιμώ τα χέρια παρά κάποιο πινέλ και το βάζω παντού. Νομίζω ότι κάνει την καλύτερη δουλειά. Βλέπετε πόσο πιο σκούρο είναι με τα bronzing drops. Βλέπετε, είναι πολύ light. Επόμενο είναι concealer. Χρησιμοποιώ το Tarte Shape Tape. Δεν βάζω και πολύ γιατί είναι matte και full coverage. Τώρα εξαρτάται τι θέλετε εσείς. Αν δεν βάλω foundation θα βάλω κάποιο πιο light. Αλλά τώρα σας δείχνω το make-up που κάνω όταν βγαίνω έξω το βράδυ. Και είναι full face. Αν θέλετε μπορώ να κάνω και ένα πιο φυσικό make-up tutorial. Πιο natural. Παίρνω ένα πινέλο για concealer από το Sephora. Επίσης, ένα πράγμα που σας προτείνω όταν βάφεστε είναι να έχετε καλό φωτισμό. Μπορείτε να πάρετε, ξέρω εγώ, ένα ring light από το Temu, δεν ξέρω. Μπορείτε και ένα πιο φθηνό, δεν παίζει ρόλο. Βοηθάει πάρα πολύ γιατί να βλέπετε τις λεπτομέρειες πιο πολύ. Επόμενο είναι το contour. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ από το Charlotte Tilbury. Μου τελειώνει κιόλας, αλλά έχω πάρει καινούριο γιατί είναι απίστευτο. Είναι πιο ακριβό, αλλά είναι το αγαπημένο μου contour. Πάντα κάνω έτσι και το βάζω πάνω στα cheekbones. Και χρησιμοποιώ ένα πιο fluffy πινέλο και απλά το μπλεντάρω. Μετά βάζω και στη μύτη μου έτσι. Πολλοί λένε ότι πρέπει να το κάνεις πολύ precise και πολύ προσεκτικά με ένα μικρό πινέλο, αλλά ξέρω εγώ, κάνω αυτό και τελείωσα. Νομίζω ότι κάνει τη δουλειά του. Μετά μπορεί να βάλω και λίγο εδώ, παιδιά, γιατί δεν έχει τίποτα. Ωραία, βγαίνει τώρα. Θέλω να τα ενώσω εδώ τα contour. Μετά θα βάλω λίγο από το NYX Bare With Me Concealer και θα βάλω λίγο στη μύτη μου, εδώ πέρα, να μην είναι τόσο σκούρο. Τώρα θα βάλω blush. Χρησιμοποιώ από το Makeup by Mario την απόχρωση Dusty Rose. Βάζω αρκετό. Εμένα μου αρέσει πολύ το blush. Παλιά ήμουν anti-blush και έλεγα ότι δεν μου αρέσει καθόλου και ότι είμαι κατακόκκινη. Αλλά τώρα βάζω bulk. Αλλά μου αρέσει αυτό το συγκεκριμένο. Η απόχρωση είναι λίγο πιο καφέ. Και μου αρέσει που είναι πιο καφέ το blush. Εγώ πάντα το μπλεντάρω έτσι. Αυτό είναι ένα πινέλο από το Shein. Κάνει blend full εύκολο. Κάποιοι βάζουν και στη μύτη τους, που εμένα δεν πολύ τρελαίνει. Τώρα θα βάλω από Kiko Milano το Days in Bloom Blush στην απόχρωση 02 για να γυαλίζει. Βλέπετε, γυαλίζει full πολύ τώρα. Και μετά το highlight από Charlotte Tilbury. Είναι το Glow Wand. Το βάζω πιο πάνω. Έτσι, δύο κουκίδες. Γυαλίζει πάρα πολύ και είναι υπέροχο. Τώρα θα βάλω πούδρα από Huda Beauty. Είναι η απόχρωση Cherry Blossom, νερός. Είναι ό,τι καλύτερο αυτή η πούδρα. Αν θα πάρετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν από αυτά που θα δείξω, σίγουρα θα σας πρότεινα να πάρετε την πούδρα. Βασικά όλα τα λατρεύω.
Αλλά η πούδρα και το blush που σας έχω δείξει είναι από τα καλύτερα. Βάζω κάτω από τα μάτια μου, εκεί που έχω βάλει το concealer, και στη μύτη, και μετά οπουδήποτε αλλού έχω βάλει concealer. Μπορείτε το βάλετε και εδώ, να το κάνετε set, το foundation. Τώρα φαίνομαι σαν θεότρελη, αλλά δεν πειράζει. Η πούδρα βοηθάει στο να κρατάει το make-up περισσότερη ώρα και να μην κάνει crease. Επόμενο είναι τα φρύδια. Χρησιμοποιώ τη Makeup by Mario Nudes Master Matte Palette. Να τη. Και αυτό πινέλο για τα φρύδια, από όσο αφορά. Και χρησιμοποιώ εδώ το σκούρο καφέ. Και απλά τα κάνω fill-in λίγο. Αφού τα κάνω fill-in, χρησιμοποιώ από Essence αυτό εδώ το gel. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αγοράσετε τώρα ακριβό gel για τα φρύδια. Και κρατάνε όλη μέρα και δεν έχει κάτι άσπρες βλακίες, γιατί έχω σκούρα φρύδια και τα περισσότερα τζέλα αφήνουν κάτι άσπρα κομματάκια και είναι αηδία. Όμως αυτό δεν το κάνω. Μετά απλά χρησιμοποιώ αυτή εδώ τη βούρτσα να τα ισιώσω. Αφού κάνω αυτό, ξαναπαίρνω το σφουγγαράκι μου και κάνω pressing την πούδρα και μετά θα πάρω ένα fluffy πινέλο για να βγάλω ό,τι έχει μείνει. Ωραία, τελείωσα το base. Τώρα πάω να κάνω τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα, το Makeup by Mario. Πρώτα παίρνω το NYX πινέλο νούμερο 12. Είναι αυτό εδώ. Και το βουτάω μέσα στο άσπρο. Και απλά παίρνω το άσπρο και το βάζω σε όλο μου το μάτι. Ναι, μπορεί να είναι λίγο μέση, δεν πειράζει. Μετά παίρνω αυτό εδώ το crease πινέλο από Sephora και χρησιμοποιώ αυτό εδώ το κόκκινο χρώμα στην παλέτα. Και το βάζω έτσι πάνω, εδώ πέρα, και το τραβάω προς τα έξω. Να το. Το ξέρω ότι φαίνεται πολύ messy. Ναι, δεν είναι λίγο τραγικό, αλλά φτιάχνεται. Και απλά το κάνω blend και φτιάχνεται η κατάσταση. Εγώ το κάνω συνέχεια blend έτσι προς τα έξω, γιατί μετά νιώθω ότι μακραίνει το μάτι σου και κάνει αυτό το fox eye effect. Μετά πάρω αυτό εδώ το πινέλο. Είναι από το Hondo Center, από αυτή τη Mon Revé μάρκα και είναι το νούμερο 122. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το καφέ. Και εδώ που διπλώνω το μάτι το βάλω. Απλά έτσι. Το αφήνω ανοιχτό το μάτι. Τώρα εξαρτάται τι σχήμα ματιού έχει. Το πάω λίγο προς τα έξω και μετά εδώ κάτω και το ενώνω. Τραβάω όλο προς τα έξω και μπορείτε να το κάνετε λίγο στο κάτω lash line. Τώρα κάνω ένα πιο smoky eye look και μετά παίρνω αυτό εδώ το πινέλο, πάλι από Mon Revé, το 121, και το κάνω blend όλο μαζί. Για κάποιο λόγο το έχω φέρει πολύ πάνω. Οπότε αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να πάρετε ένα πιο μικρό πινέλο και να πάρετε ένα πιο ανοιχτό χρώμα ή το άσπρο και απλά το βάζετε κάτω από τα φρύδια σας. Και highlighter βάζουν πολύ σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν το κάνω, γιατί ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ φυσικό. Μετά, αν θέλω, έχω αυτή εδώ τη Dior Glitter Palette και βάζω αυτό εδώ, ή αυτό εδώ, ή αυτό εδώ. Τώρα για κάποιο λόγο θέλω να βάλω αυτό το χρώμα. Παίρνω απλά με το δάχτυλο, το βάζω εδώ. Νομίζω ότι φαίνεται πολύ ωραίο. Απλά γυαλίζει μετά το μάτι. Έκανα τα μάτια μου. Τώρα θα πάω να κάνω eyeliner. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ το πινέλο. Το πήρα από το Dust and Cream. Και έχω και αυτό εδώ. Κοίταξε τη διαφορά. Εγώ προτιμώ αυτό εδώ που σας έδειξα σαν πρώτο. Αυτό είναι πιο fluffy και είναι πιο δύσκολο να το κάνετε με το πιο fluffy. Απλά το βουτάω μέσα στο μαύρο και όπως είναι το lash line, το κάνω έτσι. Και απλά τραβάτε μια γραμμή. Και μετά παίρνω το λίγο πιο χοντρό βουρτσάκι, το βάζω πάλι στο μαύρο και φτιάχνω σαν ένα τρίγωνο. Και μετά το βάζω και μέσα.
Και μετά παίρνω ένα μαύρο μολύβι ματιών. Αυτό είναι από Anna Brand. Και το βάζω από μέσα. Α, ναι, και να ξέρετε, πρέπει να το βάλετε μέσα στο μάτι, όχι έτσι, φάση μέσα. Καλά, μην πάθει και τίποτα, αλλά προσεκτικά. Και μετά το βάζω και λίγο εδώ. Από μέσα. Τώρα θα πάω να βάλω μάσκαρα, απλά πρώτα θα κάνω τους λουφαρίδες μου με το ψαλιδάκι. Το ξέρω ότι δεν κάνει, αλλά κάνει τεράστια διαφορά. Και μετά χρησιμοποιώ από Dior το Lash Primer. Μετά βάζω μάσκαρα από Kiko, τη Days in Bloom. Αυτή εδώ σου μακραίνει τις βλεφαρίδες και είναι υπέροχη. Έτσι είναι τα μάτια μέχρι στιγμής. Και μετά στα inner corners βάζω ή το Dior Highlighter ή το κάνω μαύρο. Το μόνο θέμα είναι όταν το κάνω μαύρο μετά δακρύζω. Και φαίνομαι λίγο ήμο. Δεν είμαι σίγουρη αν θα το κάνω ακόμα. Θα χρησιμοποιήσω το Kylie Lip Liner στο χρώμα Comes Naturally. Θα κάνω λίγο overline. Και μετά από Charlotte Tilbury το Pillow Talk Lipstick. Και από Dior το Lip Glow στο χρώμα 012. Και από Charlotte Tilbury χρησιμοποιώ το Airbrush Setting Spray για να μείνει το make-up για αρκετή ώρα. Να μην λιώσω και με τη ζέστη κιόλας. Αυτό είναι λοιπόν το make-up tutorial. Χτένισα το μαλλί μου και έβαλα λίγο λαδάκι. Είναι ακόμα λίγο βρεγμένο. Τώρα πάω να βρω τι θα βάλω πάνω μου. Βασικά, παιδιά, έχω ένα ντιλέμα. Τι να κάνω με τα inner corners. Θα βάλω λίγο highlight. Απλά να γυαλίζει. Έβαλα από τον Dior αυτό εδώ το χρώμα. Θα βάλω και λίγο εδώ. Βλέπω και κάποιους που το βάζουν εδώ ή στη μύτη, αλλά νομίζω είναι λίγο too much για μένα. Ωραία, έτοιμο το make-up. Τώρα πάω να βρω τι θα βάλω. Λοιπόν, σίγουρα θέλω να βάλω κάποια στιγμή αυτό εδώ το φόρεμα, το cheat. Και μετά έχω κάτι τοπάκια. Αυτό εδώ. Που είναι Zadig. Μετά θέλω να δοκιμάσω ένα κορμάκι. Ίσως μια φούστα, θα δω. Η πρώτη επιλογή είναι full απλή. Είναι αυτό το κορμάκι και ένα shorts. Γιατί θα πάμε απλά για σους. Μπορώ να βάλω αυτή τη τσάντα. Που θα ταιριάζει με τα σκουλαρίκια. Αλλά εντάξει, είναι πολύ απλό outfit. Θα δοκιμάσω κάτι πιο ωραίο. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή, είναι το ίδιο σορτσάκι. Και απλά έβαλα αυτό το top από το Zadig. Και αυτή τη τσάντα. Μ' αρέσει πιο πολύ για βραδινό και είναι ωραίο και απλό. Και πάλι με το χρυσό σκουλαρίκι. Είναι ωραία επιλογή αυτό. Αυτή είναι η επόμενη επιλογή outfit. Απλά νομίζω ότι θα σκάσω με μακρύ τζιν. Οπότε τι ξεχνάω. Ένα άλλο outfit. Έχω βάλει αυτά τα κόκκινα μπαλερινάκια με την κόκκινη τσάντα. Αλλά δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Νομίζω πως είναι δασκάλα. Καλά, δασκάλα θα τη διώχνω το σχολείο να σκαλιέσει. Τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσει. Αντί για το άσπρο τυραντάκι έβαλα αυτή την μπλούζα. Που μ' αρέσει σαν outfit, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ elegant για αυτό το εστιατόριο. Όχι, θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Αυτή είναι η επόμενη επιλογή. Ούτε με αυτό πολύ τρελαίνομαι. Απλά έβαλα αυτό το τυραντάκι. Και αυτή την τσάντα. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ το σχήμα. Επόμενη επιλογή. Αυτό εδώ το κορμάκι με αυτή εδώ τη φούστα. Είναι η ίδια φούστα. Και αυτή εδώ τη τσάντα. Απλά μου φαίνεται λίγο too much να πάω να φάω σούσι. Οπότε θα δω και άλλες επιλογές. Επόμενη επιλογή είναι αυτό εδώ το φόρμα. Απλά το έχω φορέσει ήδη 150 φορές. Και δεν ξέρω, μπορεί για να το ξαναβάλω. Παιδιά, αυτό το φόρμα είναι ξεκάθαρα για την παραλία. Δεν ξέρω γιατί το δοκίμασα καν. Ούτε αυτή η επιλογή μου αρέσει καθόλου. Είναι too much. Αυτή είναι η τελευταία επιλογή.
και νομίζω ότι είναι η πιο ωραία κιόλας. Θέλω εδώ και πολύ καιρό να βάλω αυτό το φόρμα. Το είχα πάρει πριν 1,5 μήνα και δεν το έχω φορέσει ακόμα. Και θα το συνδυάσω με αυτά τα σκουλαρίκια και αυτή τη τσάντα. Τέλος πάντων, εδώ θα τελειώσει το σημερινό βίντεο. Τώρα θα πάω να φάω σούσι. Ελπίζω να σας άρεσε. Και ελπίζω να σας άρεσε και το make-up tutorial. Αν προσπαθήσετε να κάνετε recreate το make-up, να μου το στείλετε στο DM, στο Instagram, μπορείτε να μου στείλετε μια φωτογραφία. Θα χαρώ πολύ αν θα δοκιμάσετε. Και αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!